φαίνεται ο καημός ορισμένων για το πόσες θα είναι οι άδειες καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας, γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν το στήριγμα που αυτή τη στιγμή έχουν, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τα κυκλώματα της διαπλοκής να κάνουν κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Η διαφημιστική δαπάνη που υπάρχει έχει ένα ύψος. Για να είναι βιώσιμα τα κανάλια πρέπει να έχουν ένα αριθμό που να μπορούν να ζουν από αυτή τη διαφημιστική δαπάνη. Και όχι κάθε τρεις και λίγο να χτυπάνε την πόρτα της κεντρικής εξουσίας για να μεσολαβήσει στο τραπεζικό σύστημα προκειμένου να τις δανειοδοτήσει για να συνεχίσουν να λειτουργούν, για να συνεχίζουν να στηρίζουν τις κυβερνήσεις, για να συνεχίζουν να παίρνουν έργα από αυτές. Γιατί αυτό γινόταν. Αυτό το πάρτι τελείωσε και τελειώνει. Ας το πάρουν κάποια απόφαση. Αυτό θα είναι η κατάσταση από εδώ και μπρος. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο. Μια σειρά από ζητήματα γενικότερα τα οποία τέθηκαν και έρχομαι στην ανάγκη να απαντήσω στον κύριο Λοβέρδο, τον πρώην Υπουργό Υγείας. Κύριε Λοβέρδο, εάν θέλετε τόσο πολύ να φέρουμε ένα καινούριο νόμο, τότε γιατί αποχωρήσατε από τη συζήτηση που γινόταν στην κουβέντα του παράλληλου προγράμματος και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι που είχε το μισό νομοσχέδιο της υγείας, αν θέλατε τόσο πολύ να το φέρετε. Πρώτον, μη μου απαντάτε κύριε Λοβέρδο, μη μου απαντάτε, το ξέρω κι εγώ αυτό το πράγμα, σας άκουσα πολύ προσεκτικά, μη μου απαντάτε και προπαντός μη μου κουνείτε το δάχτυλο. Δεύτερον, φτιάξατε τον ΕΟΠΗ, φτιάξατε ένα γίγαντα με πύληνα πόδια κύριε Λοβέρδο, ο οποίος μέχρι σήμερα, διάλογο θα κάνουμε τώρα. Όχι, δεν θα πετάγεστε, ήξερα πολύ καλά να σας εκόβω προηγουμένως. Τώρα θα μ' ακούσετε αναπαϊμένος σε αυτά που θα πω. Λοιπόν, φτιάξατε ένα γίγαντα με πύληνα πόδια, ο οποίος μέχρι σήμερα, το 2016, δεν έχει οργανισμό, τον φτιάχνουμε εμείς τώρα. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεών του δεν παίρνουν το επίδομα προϊσταμένου, γιατί δεν έχει οργανισμό ο ΕΟΠΗ. Δεύτερον, φτιάξατε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εμένα να ξανοίγετε. Φτιάξατε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δεν την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί την είχατε μέσα στο πακέτο όλων των μνημονιακών μέτρων. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή κακή. Προφανώς και δεν είναι. Ξέρετε τι δεν κάνατε όμως. Ξέρετε τι δεν κάνατε. Τον real time έλεγχο. Υποτίθεται ότι θα μειώνατε. 53 εκατομμύρια συνταγές εγγράφονταν, 55 εκατομμύρια συνταγές γράφονται τώρα. Με ένα πολύ μεγάλο ποσό προκλητή ζήτηση εκεί μέσα. Γιατί? Γιατί δεν εξοπλίσατε κανένα σύστημα με τη δυνατότητα πραγματικού ελέγχου. Και προχωράω στο επόμενο. Κάνατε μια μεγάλη οριζόντια περικοπή, κύριε Λοβέρδο, όχι γιατί είστε ο αρχάγγελος της σύγκρουση με τα συμφέροντα, αλλά γιατί είπε το μνημόνιο ότι τόσο πρέπει να κόψετε. Αυτό κάνατε. Αλλά δεν ακουμπήσατε ούτε εσείς, ούτε οι δύο επόμενοι, ούτε μία τρίχα του μηχανισμού που παρήγαγε, παράγει και θα σταματήσει να παράγει σε λίγο χρονικό διάστημα τη διαπλοκή στον χώρο της υγείας. Ακουμπήσατε καθόλου, δεν το ξέρατε, γιατί αυτή η ιστορία κρατάει από μακριά. Κρατάει ειδικά από τα χρόνια του εξυγχρονισμού του 96-2004, όπου εκεί οργανώθηκε όλο το σύστημα της ελληνικής κοινωνίας στη μίζα και στο μαύρο χρήμα, που δεν γινόταν τίποτα εάν δεν έπεφτε τον Μπαξίση. Τότε ολοκληρώθηκε. Αυτή ήταν η προσφορά του εξυγχρονισμού στην ελληνική κοινωνία. Ο μαζικός εκμαυλισμός ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων που τις πετάγανε κόκαλα μαύρου χρήματος όταν βάσταγε τα μπούτια και τα μεγάλα κομμάτια η μεγάλη διαπλοκή των 20 νέων τζακιών και των 80 παλιότερων. Αυτό γινόταν τότε. Δεν ακουμπήσατε τίποτα απολύτως. Και επειδή δεν ακουμπήσατε, να μιλήσω, κάνατε διαγωνισμούς, βέβαια, κάνατε διαγωνισμούς με κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες, την Teva και τη Mylan, οι οποίοι προσέφεραν ως ένας λαγός κάτι εξοργιστικά χαμηλές τιμές που ούτε οι ίδιες μπόρεσαν να προμηθεύσουν τα νοσοκομεία με γενώσιμα φάρμακα. Ή έφεραν μία παραγγελία. Κηρύξατε καμία έκπτωτη από αυτές και δεν το πήραμε χαμπάρι. Με αυτό τον τρόπο όμως, με το να δώσουν μια τιμή που να μην μπορούν να ανταγωνιστεί κανένας γιατί ήταν εξοργιστικά χαμηλή, τι γινότανε? Γιατί τα νοσοκομεία έπρεπε να πάρουν φάρμακα, οι ασθενείς έπρεπε να πάρουν φάρμακα. Βγαίναμε εξωσυμβατικά, αγοράζαμε σε άλλες τιμές,
Δεν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτή την τιμή, αγοράζαμε σε άλλη. Να οι μικροπαραγγελίες, να οι προμήθειες. Αυτό γινότανε. Αυτά ήταν τα έργα και οι μέρες. Και συνεχίζει και μέχρι σήμερα. Τελευταίο παράδειγμα τώρα που θα το λύσουμε και βρήκαμε τη λύση. Με το παρατηρητήριο τιμών. Πάλι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Παρατηρεί την αγορά. Δεν παρεμβαίνει. Παρατηρεί. Δεν παρεμβαίνει. Το στήσατε όμορφα αυτό το πράγμα. Έρχεται μια... θα το πω το παράδειγμα που έχει δημιουργηθεί αυτές τις μέρες με τους βηματοδότες. Έτσι. Βρέθηκε μια εταιρεία, μιλάμε για τους βηματοδότες που πριν από κάποια χρόνια τους πληρώναμε 2,5, 3, 3,5, 4.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι τιμές που παίζουν αναλόγως στα μοντέλα, και μιλάω τώρα για την κάτω κατηγορία, είναι από 800, 1.100 ευρώ κτλ. Προχτές ήρθε μια εταιρεία, και που βέβαια να πω παρένθεση, το παρατηρητήριο για περίπου 2 χρόνια δεν λειτουργούσε γιατί η πλατφόρμα δεν δούλευε, έτσι. Και ακόμα ούτε αυτόν τον έλεγχο που μπορούσε να κάνει σε ένα επίπεδο τιμών δεν τον έκανε αυτόν τον έλεγχο. Το βάλαμε μπροστά εμείς. Και τι βγαίνει τώρα, γιατί έτσι το είχατε στήσει το σύστημα, τι βγαίνει τώρα, έχετε μια εταιρεία, δίνει μια εξοργιστικά χαμηλή τιμή, μια εξοργιστικά χαμηλή τιμή, έτσι, και καθίζει το σύστημα. Σου λέει εγώ δεν μπορώ να παραδώσω. Δεν μπορώ να παραδώσω οι άλλοι. Οπότε τι γίνεται τώρα. Πυροδοτείται μια κατάσταση. Δεν παραγγέλνουμε αυτό το βηματοδότη που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Άρα παραγγέλνουμε εξωσυμβατικά κάποιον άλλον που είναι πολύ ακριβότερος και από αυτό που χρησιμοποιούσαμε πριν. Αυτό το κύκλωμα. Αυτό το πράγμα φτιάξατε. Τόσο καιρό και τόσα χρόνια. Πάω σε κάποια άλλα πράγματα παρακάτω. Μεγάλος καημός με τις διοικήσεις, παιδιά. Πολύ μεγάλος καημός με τις διοικήσεις. Να θυμίσω κάποια πράγματα, γιατί μάλλον η μνήμη μερικονών είναι επιλεκτική. Διορίστηκαν με καμία αξιοκρατία αυτοί που διώξαμε. Με το 4-2-1 διορίστηκαν. 4-2-1. Δεύτερον, σε αλφαβητική σειρά κατατάχτηκαν. Σε καμία αξιολογική κρίση δεν κατατάχτηκαν. Σε αλφαβητική σειρά, κύριε Μπαριώτα. Ξέρω πολύ καλά για ποιο λόγο έχει σηκωθεί όλο αυτό το θέμα. Γιατί είναι ο πρώτος μαζικός μηχανισμός του προηγούμενου κράτους και κατάστασης ο οποίος εξαρθρώνεται. Ένας μαζικός μηχανισμός ο οποίος αυτοί οι 130 άνθρωποι έλεγχαν με τα κυκλώματα 400.000 ψήφους και διαχειρίζονταν από 1,5 άμεσα μέχρι 1,8 δις ευρώ. Είναι κλάμα, τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Όχι. Θα σου πω ότι θα πω πολύ καθαρά. Μην πετάγεστε κύριε Μπαριώτα, σας άκουσα και σας πολύ προσεκτικά. Δεν σας μοιάζουμε κύριε Μπαριώτα για να κάνουμε τα ίδια. Εμείς θέλουμε τρία πράγματα. Δεν μοιάζουμε στο προηγούμενο σύστημα. Και ξέρετε γιατί δεν μοιάζουμε. Σκεφτείτε λίγο. Ποιοι ήτανε πριν στη θέση μας. Τι στελέχη κομμάτων ήτανε. Αυτοί που ανέλαβαν Υπουργοί Υγείας από τη μεταπολίτευση και μετά. Και εγώ και ο Ανδρέας. Αντίστοιχο παράδειγμα, που να μην υπάρχει ηγετική θέση στο κόμμα, είτε γραμματής, είτε νούμερο 2, είτε το ένα ή το άλλο, αλλά να είμαστε μαχόμενοι γιατροί, δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γι' αυτό δεν σας μοιάζουμε και γι' αυτό δεν θα κάνουμε το ίδιο. Μοιάζουμε το προηγούμενο εννοώ. Λοιπόν, τρία πράγματα θέλουμε από τους νέους διοικητές, κύριε Μπαριώτα, εμείς. Τρία πράγματα. Πρώτον, να είναι καθαροί. Να είναι καθαροί. Και θα το ελέγξουμε αυτό. Γιατί είμαστε κι εμείς και βλέποντας τους στα μάτια μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι. Δεύτερο, να ξέρουν γράμματα, δηλαδή να μπορούν να διοικήσουν. Δεν θέλουμε κομματικά ένσημα κύριε Μπαριώτα. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να διοικήσουν το σύστημα και να πάρουν αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Και τρίτον, να συμφωνούν, ναι βεβαίως, και εδώ το πολιτικό, αλλά αυτό δεν είναι κομματικό στενό, είναι πολιτικό. Πρέπει να συμφωνεί ότι εκεί πάει για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα στη βάση αυτή πρέπει να δουλέψει. Αυτά τα τρία προσόντα πρέπει να έχουμε. Γιατί δεν υπάρχει καθαρός τεχνοκρατικός
τεχνοκρατισμός, κύριε Μπαριώτα. Δεν υπάρχει καθαρή τεχνοκρατία. Έτσι. Και τώρα και οι Εγγλέζοι και οι άλλοι που μας φαίνεται κάποια παραδείγματα εδώ, λένε ότι οι γιατροί είναι οι καλύτεροι μάνατζερ. Βγάζουν κάτι μελέτες τώρα. Και είδανε, και προσέξτε με, όλα αυτά που περιγράφω προηγουμένως, όλη αυτή η μίζα, η διαφθορά και η διαπλοκή, με αυτούς τους τεχνοκράτες έγινε σε αυτές τις θέσεις. Με ποιους έγινε. Με ποιους έγινε. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που βοάει η κοινωνία και τα ξέρει και δεν θα κάνετε τώρα εσείς, θα κουνάτε το δάχτυλο ότι θα φτιάξει το κομματικό κράτος. Δικό σας είναι ακόμα το κράτος. Και οι μηχανισμοί και μάλιστα θα σας απαντήσω και σε αυτό. Και μάλιστα ανθίστανται στεναρά σε αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά το νικούμε. Γιατί ξέρουμε και που θέλουμε να πάμε, έχουμε την αποφασιστικότητα να το κάνουμε και δεν χρωστούμε και σε κανένα. Να πω 2-3 άλλα στοιχεία. Έχετε μπερδέψει λίγο τα στοιχεία. Είπε 2-3 πράγματα ο Ανδρέας πριν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλάβω κι εγώ. Και πρέπει να προσέξετε λίγο το οικονομικό τμήμα του κόμματός σας και τις πληροφορίες που σας δίνει. Γιατί υπάρχει και μια μαντινάδα που λέει να πάρετε ένα λογιστή να σας βαστά βιβλία, το μαγαζί θα κλείσετε και θα είναι αμαρτία. Το 9,6% του ΑΕΠ είναι το άθροισμα της δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης. Πρώτο, γιατί το βάζετε έτσι. Αυτή τη στιγμή ξοδεύουμε γύρω στο 5% του ΑΕΠ σαν δημόσια δαπάνη. Και τότε που περιγράφατε αυτά τα στοιχεία, το 4% ήταν ιδιωτική δαπάνη, αλλά ήταν άλλο το ΑΕΠ. Άλλο 225 εκατομμύρια ΑΕΠ και άλλο 174 και 180. Δεύτερο, οι διορισμοί, το είπε ο Ανδρέας πριν, για να ξεκαθαρίσω, τα 384 είναι τα 335, το εξηγώ δηλαδή και στους οικονομικούς σας, τα 384 που λέτε ότι προβλέπουμε μόνο για προσωπικό. Υπάρχει το έγγραφο της κυρίας Μιλιάκου από το Γενικό Λογιστήριο ότι έχουν προβλεφθεί φέτος 3.448 μόνιμες δημόσιες προσλήψεις. Τα 380 που λέτε είναι τα 335 των εφημεριών που είναι αυξημένες φέτος. Είναι αυξημένες φέτος γιατί προβλέπουμε και τον κόσμο που θα έρθει. Και δεύτερον είναι το κομμάτι που αφορά τις προσλήψεις, είναι 60 εκατομμύρια στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και 27 εκατομμύρια στους προϋπολογισμούς των ΔΥΠΕ που αφορά επικουρικούς γιατρούς και επικουρικό λοιπό προσωπικό νοσοκομείων. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτό που γράφεται με την πραγματικότητα. Και επίσης μπερδεύεται το όριο δαπανών με την κρατική δαπάνη. Αλλά αυτά τα είπε ο Ανδρέας, δεν θα πω άλλα. Τώρα, για τις προμήθειες. Για το τοπίο θα το αλλάξουμε. Για το τοπίο, πριν πάω στις προμήθειες, πρέπει να πω κάποια πράγματα. Έχουν ανοίξει ένα κάρο ζητήματα. Δεν γίνεται δηλαδή. Χρόνος είναι συγκεκριμένος. Ναι, κοιτάξτε. Για τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που κάποιος από εσάς ρώτησε πριν. 50 εκατομμύρια ξοδεύτηκαν, το ξέρετε. 50 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν για τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Και υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που δεν έχει γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ή αυτά που εγκαταστάθηκαν δεν δουλεύουν. Και τίποτα δεν επικοινωνεί. Εγώ, Υπουργός Υγείας, δεν μπορώ να δω τι συμβαίνει σε ένα από τα νοσοκομεία που λειτουργεί. Μόνο τη στοιχεία μου στέλνει. Τώρα ετοιμάζουμε και έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα. Αυτό το οποίο δεν κάνατε καθόλου. Διότι όλη αυτή η ιστορία με τα προγράμματα της κοινωνίας, της πληροφορίας και την ψηφιακή σύγκριση κτλ. Τώρα κάνει μια τεράστια προσπάθεια ο Βερναρδάκης που έχουμε μπει μέσα για να μπορέσει πραγματικά η κεντρική διοίκηση να δει τι κάνουν οι κόμβοι της. Οι κόμβοι του συστήματος που δεν το ξέρει, μόνο ό,τι μας στείλουν ξέρουμε. Αν το στείλουν. Έτσι. Ναι, εδώ φαγώθηκα 50 εκατομμύρια ευρώ όμως για αυτή τη δουλειά. Το ξέρετε. Και τα φάγανε. Εγώ για το κομμάτι που αφορά, το κομμάτι που αφορά την υγεία. Και ξέρεις πότε φαγώθηκα, κύριε Μπαριώτα? Όταν είχαμε τους τεχνοκράτες, τους μάνατζερ. Από το 2000, από αυτούς που ξεκίνησε ο Παπαδόπουλος. Τότε άρχισε το γλέντι. Αυτοί βάλαν τα πόντα. Και αφήναν συνέχεια ουρές. Να θυμίσω τη διασύνδεση του κρατικού της Νίκαιας με τις φυλακές Κορυδαλλού για να λειτουργεί τηλεϊατρική. Έτσι. Που ήρθε με τη θέτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν είναι στα 50 αυτό, είναι άλλο. Είναι άλλα γλέντια αυτά.
Ήρθαν, βάλανε ένα κομπιούτερ, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Το έργο πληρώθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ. Ένα παράδειγμα μόνο. Τέσσερα συστήματα τηλεϊατρικής έχουν καταντήσει, έχουν εγκαταστήσει. Δουλεύει 1,5. Οι μάνατζερ τα βάλαν αυτά. Οι μάνατζερ, για να εξηγούμαστε. Έτσι. Λοιπόν, έχει υπάρξει μια πλήρης ανάπτυξη αυτού του συστήματος και ένα πλήρες σχέδιο, το οποίο δεν θα κοστίσει 50, θα κοστίσει ανάμεσα 5,5 με 7 εκατομμύρια ευρώ στην πλήρη του ανάπτυξη, για να μπορέσει να διασυνδεθεί το σύστημα, να έχει κοινά λογιστικά πρότυπα, για να μπορείς να κάνεις και τη μεγάλη αλλαγή στις προμήθειες, την οποία την περιέγραψα, είναι έτοιμο το σύστημα, έτοιμο, και θα μπει σε σταδιακή εφαρμογή από το τέτοιο και δεν θα έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Διότι φανταστείτε, διαχειριζόμαστε 11 δις φέτος ευρώ. Βγάλτε τους μισθούς, είναι γύρω στα 8. Αυτά τα 8 δις ευρώ είναι από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΟΠΗ. Και μας κάνει η αγορά ό,τι θέλει. Αντί να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Επειδή λειτουργούμε με τη λογική της πίστωσης. Γιατί, Πολάκη, για γιατί ολοκληρώστε, γιατί δεν έχετε έχουμε, πάει πάνω από 15 λεπτά. Αλλά εδώ ακούστηκαν πράγματα, ας πούμε, ακούστηκαν πράγματα τα οποία να παίρνεις φορά να κουτλάς για βάλεις το του χρόνου όμως. Εκεί που μας χρωστούσαν, να μας πάρουν και το βόδι. Εκεί το θέμα. Όχι, δεν θα γίνει έτσι, κύριε Λοβέρδο. Όχι όπως τα ξέρατε παλιά, όχι όπως τα ξέρατε παλιά, όπως θα τα δείτε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, με το σύστημα λοιπόν των προμηθειών, το οποίο έχει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης οποιοδήποτε υλικού υπάρχει και χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Η παραγωγή προδιαγραφών που θα τις βγάλουμε εμείς, όχι θα τις στέλνουν σε bullet οι εταιρείες. Και τρίτον, η τιμολόγηση με δικό μας μηχανισμό, σε ένα εύρος τιμής, το οποίο εκεί μέσα θα επιτρέπουμε να γίνονται οι διαγωνισμοί και όχι ό,τι γουστάρει ο καθένας και όπως το γουστάρει, με τα κυκλώματα των δορυγονικών συναλλαγών που ποτέ δεν τα χτυπήσατε και τα οποία ένα υλικό που ξεκίναγε 50 ευρώ κόστος παραγωγής, το πουλάγε 400 ευρώ το μητρικό εργοστάσιο, πήγαινε σε μια άλλη χώρα, πήγαινε εκεί με 400 και γύριζε με 1.200 ως 2.500 αφορολόγητο για να μπει στη χώρα και αναλόγως του πόσους dealer χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσα, μπορεί το νοσοκομείο οι οποίοι να το πλήρωνε και 5 και 6.000 ευρώ. Αυτό, επί των ημερών σας γινότανε αυτά. Έτσι. Και σε ένα κομμάτι γίνονται και σήμερα. Αυτό θα σπάσουμε. Όταν υπάρχει εύρος τιμών, το οποίο μέσα εκεί θα γίνει ο διαγωνισμός, που θα αντανακλά την πραγματική αξία με βάση τη χρήση του προϊόντος. Αυτό θα γίνει και θα συγκεντρωθούν τα χρήματα σε ένα κορβανά για να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί για το ίδιο υλικό που το πληρώνουν οι Γάλλοι 1,5 ευρώ, τα κρατικά ελληνικά νοσοκομεία 15 και ο ελληνικός ΕΟΠΗ 35. Το ίδιο ακριβώς υλικό. Αυτά είναι. Γιατί αυτόν τον ΕΟΠΗ φτιάξατε. Για να τελειώσω. Κύριε Πολάκη, σε 2 λεπτά συμπληρώνετε το χρόνο του Υπουργού της Πρωτομιλίας, τα 20 λεπτά. Λοιπόν, τουλάχιστον ολοκληρώστε εκεί. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έπρεπε να δοθούν μερικές απαντήσεις. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, αλλά και ο ελληνικός λαός, μέσα στο 2016 θα καταλάβει, και το καταλαβαίνει ήδη, ότι τα πράγματα αλλάζουν στον χώρο της υγείας. Μετά από 7 χρόνια, για πρώτη φορά μπαίνει κόσμο στο σύστημα και θα μπει, οι 187 του ΕΚΑΒ, κάποιος ρώτησε, ορκίζονται την Τρίτη. Την Τρίτη ορκίζονται, οι 187. Παρά τη λυσόδη προσπάθεια ενός μηχανισμού και αυτό να το καθυστερήσει. Όλα να το καθυστερήσει. Τα 90... Α, τώρα, αφού με προκαλεί. Λοιπόν, τα 90 ασθενοφόρα θα αρχίσουν να παραδίδονται από τα τέλη του Φλεβάρι. Τα άλλα 96 θα γίνει καινούριος διαγωνισμός, γιατί δεν θα βάλουμε εμείς την υπογραφή μας σε αυτά που είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι. Εντάξει, και είμαι σαφής. Να είστε καλά.